σε ποιους απευθύνεται αυτό το webinar. Όπως είπαμε και στο βίντεο στη σελίδα που κλικάρατε για να έρθετε εδώ πέρα, προφανώς αυτό το βίντεο απευθύνεται σε φιλόδοξους ανθρώπους που θέλουν περισσότερη ελευθερία, που έχουν καταλάβει ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για να αποκτήσει κάποιος περισσότερη ελευθερία είναι το να αποκτήσει κάποιο είδους δική του επιχείρηση, να έχει δικό του, να μην εξαρτάται από άλλους, και γενικά σε ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από το μέσο όρο, που η κατάσταση, αυτή η μέση κατάσταση, αυτή η κακή κατάσταση που επικρατεί δεν τους ικανοποιεί, ανθρώπους που θέλουν κάτι παραπάνω, ρομαντικά αυτό θα το λέγαμε, ανθρώπους που έχουν μεγάλα όνειρα ή όνειρα ή κάτι τέτοιο. Να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι καταλαβαίνω ότι είστε καχύποπτοι. Ήμουν και εγώ στη θέση σας πριν κάποιο καιρό και ήμουν και εγώ καχύποπτος. Δεν θεωρώ ότι ό,τι πω το αποδέχεστε. Αυτό που ελπίζω απλά είναι η φιλοδοξία σας να είναι μεγαλύτερη από την καχυποψία σας και να ακούσετε ότι πούμε ανοιχτό μυαλό και κυρίως να μπείτε στη διαδικασία να ερευνήσετε μόνοι σας αυτά που θα συζητήσουμε. Δεν περιμένω να με εμπιστευτείτε. Δεν θα πω τίποτα για το οποίο θα ποντάρω ότι θα πάρει το λόγο μου. Θα εξηγήσω κάποια πράγματα, θα δείτε μια προοπτική και από εκεί και πέρα θα σας δείξω και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δείτε αποδείξεις για αυτά που θα πούμε και πώς θα μπορέσετε εσείς να κάνετε τη δική σας έρευνα και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Επίσης, δεν θα προσπαθήσω καν να σας πουλήσω κάτι. Οπότε πάμε κατευθείαν τώρα στο ποιος είμαι και γιατί κατά τη γνώμη μου τέλος πάντων πρέπει να με ακούσετε. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καστανάς. Είμαι internet marketer, είμαι σχετικά πετυχημένος σε αυτό που κάνω. Έχω κάνει συνέδρια, έχω μιλήσει σε πάνω από 1000 επιχειρηματίες αρκετές φορές. Έχω μιλήσει σε διάφορα συνέδρια. Με έχουν καλέσει στο εξωτερικό και έχω μιλήσει πάντα για το θέμα του internet marketing. Και όταν μιλώ για internet marketing, είτε για το θέμα του πώς κάποιος μπορεί να χτίσει τη δικιά του online επιχείρηση, πώς μπορεί να έχει εισόδημα από το internet, είτε πώς μπορεί κάποιος που ήδη έχει επιχείρηση να χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία και κάποιες μεθόδους online, ούτως ώστε να βοηθήσει την επιχείρησή του. Αυτό κάνω σήμερα, ή αυτός είμαι σήμερα, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Λίγα χρόνια πριν, μόλις 4 χρόνια πριν, το 2012, δεν είχα ιδέα από ίντερνετ, πόσο μάλλον δεν είχα ιδέα από ίντερνετ μάρκετινγκ. Ήταν κάτι τελείως ξένο για μένα και δεν θα φανταζόμουν ποτέ, αν με ρωτούσες στις αρχές του 2012, τι θα κάνεις τα επόμενα χρόνια, θα ήταν αδύνατο. Αν μου λέγω ότι ασχολούμαι με το internet marketing, θα σας έλεγα τρελό. Είμαι 37 χρονών. Το 1996 πέρασα στο φυσικό με υποτροφία. Ήταν η πρώτη μου επιλογή το να γίνω φυσικός. Ήταν φυσικός και ο πατέρας μου τέλος πάντων και θα ακολουθούσα τα χνάρια του. Παρόλο που ήταν η πρώτη μου επιλογή το να μπω στο φυσικό, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα και έμαθα ότι είχα περάσει κτλ., με έπιασε κατάθλιψη. Πρέπει να ήταν η πρώτη κατάθλιψη της ζωής μου αυτή. Για ποιο λόγο? Διότι τότε συνειδητοποίησα ότι πέτυχα, είχα πετύχει το στόχο μου, αλλά συνειδητοποίησα τότε ποιος είναι ο στόχος μου. Ουσιαστικά ήμουνα στο δρόμο για το μοντέλο του να είμαι ένας επιτυχημένος τέλος πάντων άνθρωπος επαγγελματίας που ακολουθεί το μοντέλο 40-40-40. Τι είναι το μοντέλο 40-40-40? Ότι δουλεύουμε 40 ώρες τη βδομάδα για 40 χρόνια για να πάρουμε τελικά, όταν θα πάρουμε σύνταξη, μια μείωση του μισθού μας 40% ή παραπάνω. Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν είχα περάσει το πανεπιστήμιο, είχε έρθει ο πατέρας μου γεμάτος χαρά που ο γιος του θα γινόταν και αυτός φυσικός, ξέρω εγώ, κτλ. Και ήταν και ο παππούς μου φυσικός τέλος πάντων. Και μου είχε πει: τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, θα μπορείς να βρεις μια καλή δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο, πλούσιος δεν θα γίνεις ποτέ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πεινάς ποτέ. Και εγώ τότε ένιωσα ότι σαν να είχαμε βάλει πολύ χαμηλά τον πύχη. Δηλαδή, τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι που έχουν φιλοδοξίες καταλαβαίνουν τι λέω. Ότι δεν θέλω τα πάντα, αλλά θέλω κάτι παραπάνω από το μεσόωρο. Και ήταν σαν να έχω παντρευτεί το μεσόωρο, αυτό το μοντέλο. Τότε διάβασα και ένα βιβλίο ενός Αμερικάνου οικονομολόγου, το Ταρτιμόριο του Πλούτου, το Ρόμπερτ Κιοσάκη, ο οποίος έλεγε, και εδώ αρχίζουμε τώρα να μιλάμε για το δικό μας θέμα, ότι υπάρχουν 4 βασικοί τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να κερδίσει χρήματα. Ο ένας τρόπος είναι αν υπάλληλος, να δουλεύει για κάποιον άλλον, ουσιαστικά να πουλάει το χρόνο του και να κερδίζει χρήματα. Ο δεύτερος είναι αν αυτοαπασχολούμενος. Αυτό είναι από το να είσαι υδραυλικός, να έχεις περίπτερο, μέχρι το να είσαι γιατρός και δικηγόρος, να έχεις μια ατομική επιχείρηση δηλαδή. Εκεί πάλι δεν έχεις αφεντικό, αλλά είσαι εσύ το αφεντικό του αυτού σου. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζεις να ανταλλάσσεις χρόνο με χρήμα. Και πάνω δεξιά είναι το να έχεις δική σου επιχείρηση. Εκεί έχεις υπαλλήλους, έχεις ένα σύστημα. Αν το σύστημα της επιχείρησης που έχεις στήσει είναι σωστό, μπορείς να κερδίσεις πάρα πολλά χρήματα.
το εισόδημά σου εκεί δεν εξαρτάται από το χρόνο που θα βάλεις. Φυσικά υπάρχει ρίσκο, πρέπει να χρειάζεται τεράστιο κεφάλαιο και το καθεξής, αλλά το εισόδημά σου δεν είναι δεμένο με τις εργατόρες που θα βάλεις. Και η τέταρτη επιλογή είναι το να είσαι επενδυτής. Όταν είσαι επενδυτής, έχεις χτίσει κάτι, έχεις φτιάξει κάτι και ουσιαστικά σε πληρώνει χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, είτε έχεις κληρονομήσει κάποια σπίτια, τα νοικιάζεις, κερδίζεις χρήματα έτσι οδηματίας, είτε είσαι εξαιρετικά ταλαντούχος, έχεις γράψει ένα βιβλίο ή έχεις γράψει ένα CD που λέει αυτό, κερδίζεις χρήματα σε για τη δουλειά που έκανες μια φορά να πληρώνεις ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό είναι εισοδηματίας. Εγώ σπίτια δεν κληρονόμησα, καλή φωνή δεν έχω. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να γίνω και εισοδηματίας. Οπότε, τι είχα αποφασίσει τότε, εκεί στα 19, ξέρω 20, ότι θέλω να γίνω πετυχημένος επιχειρηματίας. Να μπορέσω με κάποιο τρόπο να φτιάξω τη δικιά μου επιχείρηση, να τη στήσω ωραία και σωστά και να μπορώ να κερδίζω χρήματα χωρίς να χρειάζεται να βάζω χρόνο, να έχω χρήματα, να έχω χρόνο. Αυτό θέλουμε όλοι, τέλος πάντων. Αυτό το χρονοχρήμα. Να μην είμαι στη φάση που είτε θα έχω πολλά χρήματα και λίγο χρόνο, είτε πολύ χρόνο και θα είμαι άνεργος και δεν θα έχω τι να κάνω. Ήθελα τέλος πάντων και τα δύο. Εκεί λοιπόν, το φυσικό τέλος πάντων δεν το τελείωσα ποτέ. Στα 23 μου παραιτήθηκα από το πανεπιστήμιο και ξεκίνησα πάντα να ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Προσπαθούσα με κάποιο τρόπο, βέβαια δεν είχα ούτε κεφάλαιο, είχα ούτε τίποτα. Οπότε στην αρχή τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Μετά τα 23-24 τα πράγματα γίναν ακόμα πιο δύσκολα, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, ελπίζω να φαίνεται απίστευτο τέλος πάντων, ότι είχα φτάσει σε ένα σημείο το 2005 που για να ζήσω δεν είχα καθόλου χρήματα. Οι γονείς μου με είχαν πετάξει από το σπίτι, τέλος πάντων δεν με αντέχανε γιατί είχα αφήσει το πανεπιστήμιο, και αναγκάστηκα να πουλάω πράγματα σε πανηγύρια. Έφτιαχνα κάποια πράγματα στα πανηγύρια και το όνειρο δηλαδή, η επιχείρηση που είχα κτλ. Με είχε καταλήξει τα 25 μου να είμαι σε ένα πανηγύρι και να πουλάω κεράκια και τα λοιπά. Κάποια πράγματα που φτιάχνε μόνοι μας. Τέλος πάντων, για καλή μου τύχη, αυτό το πράγμα που κάναμε τέλος πάντων με τα πανηγύρια εξελίχθηκε σιγά σιγά σε μια πραγματική επιχείρηση. Και γίναμε μέχρι το 2010, έτσι μέσα σε 4-5 χρόνια, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στα είδη δώρου και διακόσμησης. Δηλαδή, αυτά τα πραγματάκια που φτιάχνουμε στο πανηγύρι, τελικά ανοίξαμε ένα μαγαζί, τελικά κάναμε χοντρική και φτάσαμε κάποια πράγματα που κατασκευάζαμε και κάποια πράγματα που εισάγαμε από το εξωτερικό, από Κίνα, Ινδία, Γερμανία κτλ., να τα προμηθεύουμε, να έχουμε πάνω από 500 καταστήματα λιανικής, είδη δώρου και διακόσμησης, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν υπήρχε πρακτικά πόλη της Ελλάδας που να μην είχε τα πράγματά μας. Εκεί ουσιαστικά βίωσα, ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια προσπάθειας και αποτυχίας που είχα κάποιο είδους επιτυχία, δηλαδή επιτυχία, τι θα πει επιτυχία. Το περιβάλλον μας μαζίλευε, ήμουνα ξαφνικά ο Κωνσταντίνος που είχε δικιά του επιχείρηση και κερδίζαμε αρκετά χρήματα και είχαμε καλό αυτοκίνητο κτλ. Μέχρι που το 2012 ήρθε η κρίση και η κρίση τι έκανε στα είδη δώρου και διακόσμησης, προφανώς τα διέλυσε. Πάρα πολλά επαγγέλματα έχει διαλύσει η κρίση, αλλά ειδικά τα είδη δώρου και διακόσμησης είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Προφανώς και υπάλληλος, λίγα είναι τα επαγγέλματα που έχουν σωθεί, ειδικά τα είδη δώρου και διακόσμησης είχαν μεγάλο θέμα, γιατί δεν είναι κάτι χρηστικό απαραίτητο, οπότε ο κόσμος σταμάτησε να τα αγοράζει. Το θέμα ποιο είναι, ότι ακόμα και τις καλές εποχές της επιχείρησής μας, γιατί είχαμε 7 χρόνια σχετικά καλά, αυτό το ιδανικό μοντέλο που έγραφε αυτός ο Αμερικάνος στο βιβλίο του χρόνου και του χρήματος δεν το είχαμε. Δηλαδή, ναι, μεν στο περιβάλλον μας είχαμε ένα στάτους, γιατί είχαμε δικιά μας επιχείρηση τέλος πάντων και κάναμε χοντρική και ήταν όλα ωραία. Ναι, μεν κερδίζαμε πολύ καλά χρήματα σε σχέση πάντα με το μεσόωρο, αλλά δουλεύαμε 12-15 ώρες την ημέρα. Έτσι, και αυτή είναι μια παχύδα που πέφτουν πάρα πολύ επιχειρηματίες, ότι τελικά πετυχαίνουν, αλλά βάζουν τον εαυτό του σε μια φυλακή. Χρυσή φυλακή, αλλά φυλακή. Οπότε, το Μάρτιο του 2012, προβληματισμένος όν, βρέθηκα εντελώς τυχαία. Δεν ξέρω τώρα εσείς πώς βρεθήκατε εδώ, αν σας κάλεσε κάποιος ή αν είδατε κάτι τυχαία, ένα post στο Facebook ή στο προφίλ μου, δεν ξέρω πώς ήρθατε εδώ. Εγώ βρέθηκα εντελώς τυχαία σε μια σελίδα που μίλαγε για εισόδημα από το ίντερνετ. Εγώ τότε δεν είχα ούτε γνώση ούτε εμπειρία. Η σχέση που είχα με τους υπολογιστές, το καλύτερο που ξέρω να κάνω, να στείλω και να λάβω email σε προμηθευτές μου. Δηλαδή να ανοίξω το attach στο αρχείο, να δω τις φωτογραφίες με τα προϊόντα που θα εισάγαμε κτλ. Αλλά από περιέργεια, δηλαδή με ένα στυλ, κάτσε να δούμε τι συμβαίνει. Δεν θεωρούσα ότι αφορά εμένα αρχικά αυτό που έβλεπα. Εκεί λοιπόν είδα κάποια στοιχεία για το ίντερνετ και κατ' επέκταση για το ίντερνετ marketing, για την online επιχειρηματικότητα, με την οποία εγώ τότε δεν είχα καμία σχέση. Τώρα το ίντερνετ όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλο, να δούμε πόσο μεγάλο είναι
και πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Καταρχήν, δεν το ήξερα τότε, στο ίντερνετ συνδέονται πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι καθημερινά, τα 400 εκατομμύρια συνδέονται για πάνω από μία ώρα κάθε μέρα μόνο στο Facebook, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το ίντερνετ μεγαλώνει, το εντυπωσιακό με το ίντερνετ είναι ότι μεγαλώνει σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο, κανένας τομέας, στο οποίο το ίντερνετ να μεγαλώνει. Ο αριθμός των χρηστών αυξάνει εκθετικά, χρόνο με το χρόνο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Δεν υπάρχει καμία γλώσσα η οποία να μην αυξάνει τα κείμενα, τέλος πάντων, που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει καμία ηλικιακή ομάδα. Νέοι, γέροι, μεγάλοι, μικροί, παιδιά, όλοι μπαίνουν στο... όλο και περισσότερος αριθμός μπαίνει στο ίντερνετ. Ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, πανεπιστημιακοί, αμόρφωτοι που δεν ξέρουν να γράφουν στο ίντερνετ, να μπουν, ξέρουν, και μπαίνουν με όλο και μεγαλύτερο ρυθμό. Ο χρόνος που ξοδεύουμε σερφάροντας στο ίντερνετ είναι περισσότερος φέτος από πέρσι και του χρόνου θα είναι περισσότερος από φέτος και ούτω καθεξής. Ο αριθμός των συσκευών από τις οποίες συνδεόμαστε, το πόσα λάπτοπ υπάρχουν, το πόσα κινητά υπάρχουν και ούτω καθεξής, οι συσκευές από τις οποίες μπαίνουμε στο ίντερνετ, παλιά ήταν το desktop, το laptop ήρθε μετά, το ταμπλετάκι, τώρα όλοι έχουμε 1-2 κινητά τα οποία είναι συνδεδεμένα στο ίντερνετ και αυτό έχει μεγάλη αξία για την επιχειρηματικότητα. Τα χρήματα που ξοδεύονται για online διαφήμιση αυξάνουν και κυρίως αυξάνει το τι αγοράζουμε και το πόσο αγοράζουμε. Στο ίντερνετ πλέον αγοράζουμε τα πάντα και αγοράζουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα πράγματα. Όλο και περισσότερα χρήματα φεύγουν από το κλασικό παραδοσιακό εμπόριο και αρχίζουν να ξοδεύονται online. Όταν εγώ τα δω όλα αυτά, το 2012, παρόλο που με θεωρώ σχετικά ανοιχτό μυαλό, αυτό που είπα είναι φοβερή ευκαιρία το ίντερνετ marketing. Μπράβο στα παιδιά. Όποιος ασχοληθεί θα πάει πολύ σπουδαία. Όσοι το σπούδασαν και έχουν γνώσει πάνω σε αυτό θα σαρώσουν, μπράβο. Κρίμα που εγώ δεν ασχολήθηκα με αυτό. Εγώ τώρα πάω να φτιάξω λαμπάδες. Ήταν Μάρτιος του 2012. Ερχόταν το Πάσχα. Το Πάσχα είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Αρχικά το είδα με καλή ιδέα, μπράβο. Αλλά προφανώς εγώ δεν έχω καμία σχέση με το ίντερνετ. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι σχέση έχετε ή πόσο θεωρείτε ότι σας αφορά αυτό. Στο ίντερνετ σχεδόν όλοι ξέρουμε ότι κάποιοι κερδίσουν χρήματα από το ίντερνετ. Έχουμε ακούσει ιστορίες από αυτός που φτιάξε το Facebook, την Google, ότι κερδίσαν πάρα πολλά χρήματα. Συνήθως όμως θεωρούμε ότι αυτά είτε δεν μας αφορούν εμάς, είτε ότι είναι πράγματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, ότι κάποιος πρέπει να είναι γκουρού τεχνολογίας, ότι δεν θεωρούμε ότι ο μέσος άνθρωπος μπορεί να ωφεληθεί οικονομικά από το ίντερνετ. Τώρα, ποιο είναι το καλό στο ίντερνετ? Ότι 7 στα 10 πιο κερδοφόρα επαγγέλματα δεν υπήρχαν πριν 10 χρόνια και ότι το ίντερνετ αλλάζει με τόσο γρήγορο ρυθμό ώστε αυτοί που έχουν σπουδάσει ίντερνετ marketing και τελείωσαν το πανεπιστήμιο πριν 4-5 χρόνια, οι νέοι άνθρωποι δηλαδή που σπουδάσανε ίντερνετ marketing διαβάζοντας βιβλία που γραφτήκαν 5 χρόνια πριν μπουν εκείνη τη σχολή πιθανότατα, παίρνουν γνώση 5-10 χρόνια πριν, οι οποίοι σήμερα είναι παντελώς άχρηστοι. Γιατί το ίντερνετ marketing σήμερα σε σχέση με 5 χρόνια πριν ή με 10 χρόνια πριν, δεν έχει καμία σχέση. Το καλό λοιπόν είναι ότι στην online επιχειρηματικότητα ξεκινάμε όλοι ως αρχάριοι. Ακόμα και αυτοί που έχουν σπουδάσει internet marketing, αυτά αν δεν εξελίσσονται, αποκτούν τα updates τέλος πάντων, έχουν μεγάλο πρόβλημα γιατί αυτά που μάθανε δεν ισχύουν πια. Από το 2012 μέχρι το 2014 ξεκίνησα να ασχολούμαι ερασιτεχνικά, έμαθα κάποια πράγματα, κυρίως είδα την προοπτική. Στις αρχές του 2014 έμαθα για μια καινούργια ιδέα που είχε δημιουργήσει μια νέα τότε αμερικάνικη εταιρεία, η οποία έφτιαξε ένα πρωτοποριακό επιχειρηματικό μοντέλο. Τι συνέβη τώρα? 5 μήνες μετά, ξεκίνησα τον Ιανουάριο του 2014. 5 μήνες μετά, αυτή την επιχείρηση με τέτοι δώρου και διακόσμησης που πάλευα τόσο καιρό να κλείσω, την έκλεισα από δική μου απόφαση. Θεωρώ ότι αν δεν είχα την τύχη να την κλείσω τότε, τώρα θα την έκλεινα με το ζόρι, αλλά έκλεισε με δική μου απόφαση. Κατάφερα λοιπόν μετά από 4-5 μήνες να κλείσω και τη Χοντρική και τη Λιανική. Από το Μάιο του 2014 και μετά, το θυμάμαι χαρακτηριστικά ποια είναι η τελευταία μέρα που πήγα στο μαγαζί μου, γιατί με έχει κουράσει πάρα πολύ. Από τότε και μετά δεν δούλεψα σε τίποτα παρά μόνο στο internet marketing. Το να δουλεύει κάποιος στο internet marketing, το να κερδίζει χρήματα online, έχει κάποια πλεονεκτήματα που όλοι ξέρουμε. Κυρίως αυτά είναι πλήρης τοπική και χρονική ελευθερία. Το να δουλεύεις μέσα από τον υπολογιστή σου, σου δίνει μια τεράστια ποιότητα ζωής. Δεν θέλω τώρα να κάνω φιγούρα, είναι πω, α, τι ωραία, ξέρω κτλ. Αλλά πάνω κάτω όλοι καταλαβαίνουν ότι
Μπορείς να δουλεύεις πρωί, μπορείς να δουλεύεις βράδυ, μπορείς να συντήξεις τη δουλειά σου σε κάποιες μέρες, κάποιες άλλες μέρες να μην δουλέψεις, μπορείς να δουλεύεις από καφετέρια, από το σπίτι σου, από άλλη χώρα, από... έχω κάνει webinar, είχα πάει στο Παρίσι διακοπές, ήθελα να δουλέψω κάποιες ώρες, μπορείς να δουλέψω κάποιες ώρες, μπορείς να δουλέψεις από την παραλία, μπορείς κυριολεκτικά να κάνεις ό,τι θες εσύ και αυτό σου δίνει προφανώς μια τεράστια ποιότητα ζωής. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η ιδέα και γιατί είστε όλοι εσείς εδώ πέρα. Είμαστε γύρω στα 50 άτομα εδώ. Για ποιο λόγο βρίσκεστε εσείς εδώ, τι έχω να σας προτείνω, τι έχω να δείξω τέλος πάντων. Αυτό που κάνουμε, η ιδέα τέλος πάντων, κινείται στο χώρο του affiliate marketing. Εμείς δημιουργούμε μια δικιά μας virtual επιχείρηση, μια δικιά μας online επιχείρηση και την αποκτούμε αυτή την επιχείρηση συνεργαζόμενη με αυτή την αμερικάνικη εταιρεία που ιδρύθηκε όπως είπα το 2014. Η εταιρεία αυτή έχει κάποια προϊόντα τα οποία πληρούν κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Τα προϊόντα της πρώτον είναι άειλα. Όταν κάνεις κάποια επιχείρηση στο ίντερνετ, θες τα προϊόντα να είναι άειλα για να μην χρειάζεται να ανταποθηκεύσεις, για να μην έχουν μεταφορικά, για να έχουν μεγάλο περιθώριο κέρδους, για να μπορείς να πουλήσεις ολόκληρο τον κόσμο με το πάτημα ενός κουμπιού. Προφανώς θες άειλο προϊόν ή υπηρεσίες, έτσι. Προφανώς θες κάτι τέτοιο. Είναι συνδρομητικά, που σημαίνει ότι ο κάθε πελάτης μας δημιουργεί εμάς εισόδημα κάθε μήνα. Έχουν τεράστιο ποσοστό κέρδους, τη τάξη του 80-90%. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει ότι για τον τζίρο που κάνουμε, εμείς κερδίζουμε ή σε αμοιβές δίνεται τέλος πάντων το 80-90%. Αυτό δεν έχει ξαναπάρξει αυτό το ποσοστό ποτέ. Έχει και άλλα πλεονεκτήματα, τα προϊόντα της είναι καινοτόμα. Μπορεί να πουλεί η επιχείρηση, αυτή πουλάει, έχει προϊόντα, υπηρεσίες και για καταναλωτές και για επιχειρήσεις. Και τέλος πάντων, σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, είναι εξαιρετικά οικονομικά και ανταγωνιστικά. Τώρα, για να εξηγήσω το affiliate marketing, και μπορεί να μην περιμένω ότι θα πάει και η κουβέντα, θα πρέπει να μιλήσουμε για μπιφτέκια και πατάτες. Όχι για οποιαδήποτε μπιφτέκια και πατάτες, θα πρέπει να μιλήσουμε για το μοντέλο του franchise. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι τα McDonald's. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι το affiliate marketing, θα το παρομοιάσω με το franchise. Το franchise τι είναι? Εταιρείες όπως τα McDonald's για παράδειγμα, ή τα Goodies αν είναι στο φαγητό, ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο το franchise μπορεί να λειτουργήσει για οποιοδήποτε είδους επιχείρηση, λειτουργούν ως εξής. Μία πετυχημένη επιχείρηση, κάποτε υπήρχε ένα McDonald's, το πρώτο McDonald's. Ο ιδιοκτήτης του, ο Ray Kroc, λεγόταν Ray Kroc αυτός, αποφάσισε να κάνει το εξής. Είχε κάτι πολύ πετυχημένο και αυτό το πετυχημένο ήθελε να το αντιγράψει και να ανοίξει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο και ένα πέμπτο και ένα δέκατο. Αλλά επειδή δεν ήθελε να είναι αυτός παντού, έδωσε ουσιαστικά τα δικαιώματα μεταπόλησης των μπιφτεκιών και των πατατών και ό,τι άλλο προϊόντων είχε τέλος πάντων το McDonald's στα υπόλοιπα McDonald's. Οπότε κάποιος ουσιαστικά αποκτούσε εντός εισαγωγικών την αντιπροσωπεία, είχε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τους, την τεχνογνωσία τους, τη φίρμα τους, όλα αυτά και να κερδίζει κάποια χρήματα. Οπότε το franchise είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Η μαμά εταιρεία, η μητρική εταιρεία τέλος πάντων, δίνει δικαιώματα μεταπόλησης, δίνει τη φίρμα, δίνει τεχνογνωσία, δίνει τα πάντα έτοιμα, μια έτοιμη επιχείρηση, σε κάποιον που θέλει να ανοίξει αντίστοιχο κατάστημα. Για τα McDonald's τώρα, η πρώτη εταιρεία είναι στην Αμερική. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες McDonald's σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το μοντέλο είναι το μοντέλο του franchise. Φαντάζομαι πολλοί από εμάς θα το έχουμε ακούσει. Αυτό είναι το franchise. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς τώρα? Εμείς συνεργαζόμενοι με αυτή την εταιρεία, δεν το λέμε franchise γιατί έχει κάποιες διαφορές, το λέμε affiliate marketing, η κεντρική δεν είναι η ίδια. Ποια είναι μια βασική διαφορά? Ότι το franchise κοστίζει πολλές δεκάδες χιλιάδες ή κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Δηλαδή, για να αποκτήσεις το δικαίωμα μεταπόλησης από τη McDonald's, πρέπει να της δώσεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ή ευρώ. Και μετά θα της δίνεις ένα ποσοστό, θα κερδίζει η μαμά εταιρεία ένα ποσοστό πάνω στα μπιφτέκια που βουλάς, πάνω στο τζίρο που κάνεις. Αλλά δικαίωμα έχει ένα τεράστιο κόστος. Μια τεράστια διαφορά στο affiliate marketing είναι ότι το κόστος του να ξεκινήσει κάποιος, του να πάρει τα δικαιώματα μεταπόλησης, είναι μηδέν. Δεν πληρώνει κανείς απολύτως τίποτα για να αποκτήσει το δικαίωμα μεταπόλησης. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Και εδώ πέρα ξεκινάει η τεράστια ευκαιρία για μας. Η μόνη προϋπόθεση για να λειτουργήσει κάποιος ως affiliate, για να αποκτήσει κάποιος την επιχείρηση, το δικαίωμα να μεταπολύει αυτά τα προϊόντα η επιχείρησή του, είναι απλά να είναι καταναλωτής.
Αν αυτό το πάμε στο παράδειγμα των McDonald's, η αναλογία θα ήταν ότι εσείς πηγαίνετε σε ένα McDonald's, παραγγέλνετε μπιφτέκια, πατάτες και ένα παγωτό και Coca-Cola, ξέρω εγώ, και έχετε μετά το δικαίωμα να ανοίξετε το δικό σας McDonald's και να, και να πουλάτε τα προϊόντα που καταναλώσατε για μία φορά στη ζωή σας. Το οποίο είναι ένα γιγάντιο πλεονέκτημα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Οπότε, εμάς λοιπόν η επιχείρησή μας αποκτούμε το δικαίωμα μεταπώλησης αυτών των προϊόντων. Πάμε να δούμε τώρα τι προϊόντα έχει. Θα τα χωρίσουμε σε προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές, σε προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσεις κάποιους χρήματα. Είτε δημιουργώντας τζίρο από καταναλωτές, είτε δημιουργώντας τζίρο από επιχειρηματίες, θα τα πούμε τώρα όλα αυτά πώς γίνονται, αλλά η τεράστια ευκαιρία είναι ο τρίτος τρόπος που θα τον αναλύσουμε προς το τέλος. Η τεράστια ευκαιρία, αυτό δηλαδή που κάνει αυτή την ιδέα από καλή κερδοφόρα, στην κατά τη γνώμη μου τέλος πάντων, μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία που υπάρχει σήμερα, είναι ο τρίτος τρόπος. Ο οποίος όμως βασίζεται στους πρώτους δύο, οπότε πάμε να δούμε τώρα τον πρώτο. Πάμε να δούμε καταρχήν τι υπηρεσία, τι θα θέλαμε να πουλάμε εμείς στους καταναλωτές. Αν μπαίναμε στη λογική του ποιο είναι το τέλειο προϊόν για όλους τους καταναλωτές, τι θα λέγαμε, τι ιδέες θα είχαμε, ας πούμε. Δηλαδή, αν λέγαμε υπάρχει ένα προϊόν που το θέλουμε όλοι, υπάρχει ένα προϊόν που όλοι οι καταναλωτές θέλουν να το αγοράζουν. Η πρώτη αντίδραση που θα λέγαμε θα είναι όχι, και αν έλεγα εδώ γράψτε ποιο είναι το ιδανικό προϊόν για εσάς, μπορεί κάποιος να γράφει παπούτσια, άλλος θα γράφει αυτοκίνητο. Έχουμε όλοι τέλος πάντων διαφορετικά γούστα. Ακόμα και αν συμφωνούσαμε, ας πούμε, ότι το αυτοκίνητο είναι το καλύτερο προϊόν, που δεν είναι, αλλά λέμε τώρα, δεν θα συμφωνούσαμε μετά στο ποια μάρκα. Κάποιος θα ήθελε σπόρο αυτοκίνητο κάμπριο, κάποιος άλλος θα ήθελε τζιπ. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε τη λογική. Η εύκολη απάντηση να πούμε ότι δεν υπάρχει το τέλειο προϊόν. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλουν όλοι οι καταναλωτές. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, θα δούμε ότι όλοι έχουμε διαφορετικά γούστα, ναι, έχουμε όλοι διαφορετικά γούστα, αλλά αυτά τα διαφορετικά πράγματα που θέλουμε όλοι να αγοράσουμε, θέλουμε όλοι να τα αγοράζουμε με εκπτώσεις. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς, θεωρώ τώρα, ο οποίος αν πήγαινε σε ένα κατάστημα και του δίνε το κατάστημα 10% έκπτωση, 5% έκπτωση, 30% έκπτωση, θα έλεγε όχι, δεν θέλω. Προφανώς, αυτό το διαφορετικό που θέλει ο καθένας να αγοράζει, θέλουμε να τα αγοράζουμε με έκπτωση. Οπότε, υπό μία έννοια, η τέλεια υπηρεσία, αν μπορέσει κάποιος να προσφέρει στον καταναλωτή, είναι η έκπτωση. Αν μπορέσει κάποιος να την προσφέρει στον καταναλωτή. Τώρα, οι εκπτώσεις δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, η ανάπτυξη των υπολογιστών γενικότερα, του ίντερνετ, που έχει δώσει τη δυνατότητα για πολύπλοκη μηχανοργάνωση, έδωσε δύο δυνατότητες. Πρώτον, τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να οργανωθούν και κυρίως τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενωθούν. Οπότε, στις αρχές του 2014 τι συνέβη. Δημιουργήθηκε αυτή η εταιρεία, η οποία ένωνε επιχειρήσεις και καταναλωτές, αφού πρώτα είχε ενώσει τους καταναλωτές. Θα πάμε ακριβώς να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Οπότε, αυτό είναι ένα από τα προγράμματα αυτής της πλατφόρμας. Είναι το πρόγραμμα που απευθύνει στους καταναλωτές. Πώς λειτουργεί. Οι καταναλωτές αποκτούν μια ετήσια εκπτωτική κάρτα ενός Prestige Club, αυτό έχει δημιουργηθεί πρακτικά, η οποία κοστίζει 336 δολάρια. Η εταιρεία τιμολογεί σε δολάρια για την Αμερικάνικη, σε ευρώ σήμερα είναι περίπου 300 ευρώ. Αυτό αλλάζει ανάλογα με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα τώρα. Συμβάλλονται επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν μόνιμες σταθερές εκτός στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές ουσιαστικά αγοράζουν τα πάντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές συμβεβλημένες επιχειρήσεις, με εκπτώσεις που κυμαίνονται συνήθως από 10 μέχρι 50%. Οι καταναλωτές αγοράζουν ό,τι αγόραζαν από τα μαγαζιά που τα αγόραζαν τις περισσότερες φορές, δεν αλλάζουν μάρκα στα προϊόντα τους, δεν αλλάζουν τρόπο να τα αγοράζουν, αγοράζουν από εκεί από τα καταστήματα που αγοράζανε τις περισσότερες φορές, δεν αλλάζουν αγοραστικές συνήθειες, απλά αγοράζουν πλέον με έκπτωση. Όταν έχουν αυτή την κάρτα, αγοράζουν οικονομικότερα. Οι καταναλωτές έχουν ένα back office στον υπολογιστή τους και μια εφαρμογή στο κινητό τους, μέσα από την οποία βλέπουν τα πάντα σχετικά με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Πού βρίσκονται, οδηγίες με GPS πώς να πάνε εκεί, το site της επιχείρησης, το e-shop, προϊόντα, προσφορές, τα πάντα και κυρίως τι έκπτωση τους δίνει. Αυτό κερδίζουν οι καταναλωτές. Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι κερδίζουν οι καταναλωτές, κερδίζουν εκπτώσεις. Οι επιχειρήσεις τι κερδίζουν. Οι επιχειρήσεις μειώνουν ενσυνείδητα το περιθώριο κέρδους τους, το ποσοστό τους, αλλά τι κερδίζουν. Κερδίζουν πιστούς καταναλωτές.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εκπτωτικά site, πάρα πολλές εκπτωτικές πλατφόρμες, αλλά αυτές λειτουργούν με deals, με εκπτώσεις. Που τι είναι το deal, ότι αυτό το είχα κάνει και στην επιχείρησή μου εγώ. Έχω ένα προϊόν που δεν μπορώ να το πουλήσω στην κανονική τιμή, το έβγαλα 40% έκπτωση, ήρθαν 10 άνθρωποι, το πήρανε και φύγανε. Ξεστόκαρα, δεν έβγαλα ποσοστό κέρδους προφανώς για το δώσω όλο στην έκπτωση, και, αλλά αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ξανάδα ποτέ. Γιατί δεν ήθελα να τους ξαναδώ 40%. Εδώ πέρα η επιχείρηση βάζει μια μόνιμη, σταθερή, βιώσιμη έκπτωση, όχι 40%, μπορεί να είναι 20%, αλλά τη δίνει για πάντα. 12 μήνες το χρόνο, όλες τις μέρες της εβδομάδας. Οπότε ο καταναλωτής που θα πάει μια φορά συνεχίζει να πηγαίνει. Άρα η επιχείρηση δεν κερδίζει κάτι φοβερά πολύτιμο για αυτή, όχι απλά πελάτες, αλλά κερδίζει πιστούς πελάτες. Κερδίζει πελάτες που δεν είχε, κερδίζει σταθερό πελατολόγιο. Με λιγότερο ποσοστό κέρδους. Αυτό είναι το πλεονέκτημα που αποκτούν οι καταναλωτές όταν ενώνονται, όταν λειτουργούν όλοι μαζί. Εδώ πέρα τώρα είναι ένα screenshot από την εφαρμογή των μελών. Αυτή η πλατφόρμα ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή πριν από 2-2,5 χρόνια υπήρχαν κυριολεκτικά 0 επιχειρήσεις. Και επίσης δεν υπήρχαν και καταναλωτές όταν ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014. Μετά από 1 χρόνο είχαμε πάνω από 500 επιχειρήσεις. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις που προσφέρουν εκπτώσεις στους κατόχους της κάρτας. Εδώ πέρα τώρα ήμουν στο κέντρο της Αθήνας της προάλλης και τράβηξε ένα screenshot. Έβαλα πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων από το κέντρο της Αθήνας. Στη λεωφόρο Κηφισίας ήμουνα κάπου. Και υπήρχαν σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, έτσι, πάνω από 270 επιχειρήσεις. Πιθανότατα, αν είστε κι εσείς από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες επιχειρήσεις γύρω σας, αν κάνετε την αντίστοιχη αναζήτηση. Και εδώ πέρα είναι κάποια παραδειγματάκια επιχειρήσεων που υπάρχουν. Υπάρχουν εκπτωτικές κάρτες στην αγορά που δίνουν εκπτώσεις στην υγεία ή εκπτώσεις στα ταξίδια. Το τεράστιο πλεονέκτημα αυτής της κάρτας είναι ότι δίνει εκπτώσεις στα πάντα. Από γιατρούς και καφετέρειες μέχρι ρούχα, παπούτσια, κρέατα, μανάβικα, τα πάντα. Δεν υπάρχει κατηγορία προϊόντων ή επιχείρησης η οποία να μην μπορεί να συμβληθεί και η οποία να μην έχει συμβληθεί. Επίσης υπάρχουν και τα κλασικά deals, έτσι, που δίνει κάποιο 40, 50, 70, 80% έκπτωση και ούτω καθεξής, σαν ένα super deal, ας πούμε, για να προσεγγίσει καταναλωτές. Μαζί με τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί, έχει συμβληθεί και ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, και την Ελλάδα λέμε τώρα, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος που δίνει έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα 20%, που είναι μια γιγάντια έκπτωση, το λογαριασμό του ρεύματος 20%, και έχουμε και 50-65% στην κινητή τηλεφωνία. Έχουμε σε σχέση με τον επίσημο κατάλογο μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, έχουμε 50-60% όσοι έχουν την κάρτα. Τώρα, το ότι συμβλήθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις την τελευταία διετία είχε ως προφανές αποτέλεσμα ότι οι καταναλωτές που είχαν την κάρτα ωφελήθηκαν και ωφελούνται ασύλληπτα πολύ. Έχω εδώ πέρα κάποια παραδειγματάκια. Αν κατά μέσο όρο είναι αυτά τώρα, το τι μπορεί να ωφεληθεί κάποιος, κάποια τυχαία παραδείγματα, με μετριοπαθείς υπολογισμούς, μια οικογένεια έχοντας την κάρτα εξοικονομεί περίπου 2.000 ευρώ το χρόνο, που είναι περίπου 2.300 δολάρια, ξέρω εγώ, βγαίνει αυτό. Εξοικονομεί μια μέση ελληνική οικογένεια με μετριοπαθείς υπολογισμούς. Η κάρτα κοστίζει 336 δολάρια και σήμερα κάποιος μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από 2.000. Προφανώς η κάρτα έχει τεράστια αξία. Τώρα, η κάρτα κόστιζε το ίδιο όταν η επιχείρηση ήταν 100, το ίδιο ήταν 200, το ίδιο τώρα που η επιχείρηση είναι χιλιάδες και πιθανότατα θα κοστίζει το ίδιο όταν η επιχείρηση είναι δεκάδες χιλιάδες και όταν κάποιος θα μπορεί να εξοικονομεί πολλές χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Και αυτή είναι εκπληκτική δύναμη αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου. Δημιουργείται ένα ανωδικό σπιράλ. Πώς? Καθώς γίνονται περισσότερες επιχειρήσεις, η εκπτωτική κάρτα προφανώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία, αφού μπορείς να εξεκτώσεις από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να την αγοράζουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές και το ότι δημιουργούνται ακόμα περισσότεροι καταναλωτές κάνει ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις να συμβληθούν, διότι περισσότεροι καταναλωτές σημαίνει περισσότεροι υποψήφοι πελάτες για αυτούς και αντίστοιχα οι περισσότερες επιχειρήσεις φέρνουν περισσότερους καταναλωτές και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το απόλυτο win-win σενάριο. Οι επιχειρήσεις ωφελούνται διότι αυξάνουν προφανώς το πελατολόγιο και τον τζίρο τους. Οι καταναλωτές ωφελούνται διότι ξεοικονομούν χρήματα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στην ιστορία του εμπορίου. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ
τόσες χιλιάδες καταναλωτών ενωθούν και ουσιαστικά εντός αγωγικών, ευγενικά μεν, αλλά ουσιαστικά δεν απαιτήσουν από τις επιχειρήσεις καλύτερη συμπεριφορά και καλύτερη μεταχείριση. Δημιουργείται μια ομάδα καταναλωτών που δεν αγοράζει με βάση ποιος θα της κάνει την καλύτερη πλήση εγκεφάλου όταν βλέπουμε τηλεόραση και βλέπουμε διαφημίσεις συνέχεια. Δεν ανταμείβει τις επιχειρήσεις που ξοδεύουν τα περισσότερα δις σε άχρηστη διαφήμιση. Ανταμείβει τις επιχειρήσεις που θα μας φερθούν καλύτερα. Και τι θα πει καλύτερα? Καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη ποιότητα και προφανώς καλύτερες τιμές. Αυτό το πράγμα δημιουργείται τώρα. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά στην αρχή, βρισκόμαστε στα σπάργανα. Η πλατφόρμα λειτουργεί μόλις 2 χρόνια. Ο πρώτος ένας χρόνος ήταν σχεδόν δοκιμαστικός χρόνος. Στα επόμενα χρόνια μπορούν να συμπληθούν κυριολεκτικά εκατομμύρια επιχειρήσεις και εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια καταναλωτές από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό το μοντέλο, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε λίγες χώρες, να βρίσκεται κυριολεκτικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουμε σε αυτό. Ήμασταν τους πρώτους ανθρώπους που ενημερωνόμαστε και που μπορούμε να δουλέψουμε επαγγελματικά και να διαδώσουμε αυτό το μοντέλο σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, το ποσοστό προμηθειών, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, είναι της τάξης του 90%. Δηλαδή, από το τζίρο που γίνεται από την εκπτωτική κάρτα, το ποσοστό που πληρώνει η εταιρεία ως αμοιβές, έμεσα ή άμεσα, φτάνει το 90%. Δηλαδή κρατάνε το 10% του κέρδους και το 90% πηγαίνει στους ανθρώπους που δημιουργήσαν αυτό το τζίρο, σε εμάς πρακτικά. Σε εμάς που έχουμε τα επιχειρηματικά κέντρα που προωθούμε αυτά τα προϊόντα, τις affiliate marketing επιχειρήσεις τέλος πάντων. Η άμεση προμήθεια που παίρνουμε, τα χρήματα που παίρνουμε απευθείας εμείς, είναι της τάξης του 30%, δηλαδή για κάθε εκπτωτική κάρτα περίπου αμοιβή $100 το χρόνο και τον άλλο χρόνο πάλι $100 και το καθεξής. Υπάρχει μια διαφορά πολύ μεγάλη από το 30 στο 90. Το υπόλοιπο 60% πληρώνεται μέσω του τρίτου τρόπου, που αν αυτά σας φαίνονται ωραία, σας λέω ότι ο τρίτος τρόπος θα σας φανεί ακόμα καλύτερος. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι των καταναλωτών. Το κομμάτι των καταναλωτών έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, κατά τη γνώμη μου, για κάποιον που το μαθαίνει σήμερα. Αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να έχουμε απόδειξη ότι δουλεύει, αλλά είναι αρκετά μικρό ώστε να είναι ακόμα στην αρχή και να είναι τεράστια ευκαιρία για μας. Αυτό όσον αφορά τους καταναλωτές. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να κερδίσει μια επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις τι ανάγκες έχουν? Οι επιχειρήσεις έχουν πιο πολύπλοκες ανάγκες. Οι επιχειρήσεις θέλουν διάφορα πράγματα. Ειδικά οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Χρειάζονται site. Προφανώς. Και δεν έχουν οι περισσότεροι, παρόλο που ξέρουν ότι το χρειάζονται, γιατί στη δίθεση είναι πάρα πολύ ακριβό. Χρειάζονται πολλοί από αυτούς e-shop, ανάλογα με το είδος επιχείρησης. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να έχουν στην επιχείρησή τους εφαρμογή ή εργαλεία να κάνουν email marketing. Χρειάζονται πελάτες, υπηρεσίες διαφήμισης, υπηρεσίες στοχευμένης διαφήμισης κ.ο.κ. Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες, αλλά έχει τεράστιες ανάγκες όσον αφορά την online παρουσία της. Η συντριπτική πλειοψηφία, ειδικά στην Ελλάδα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, είναι ότι είναι απούσες από το ίντερνετ. Είναι τελείως αόρατες για το χρήση του διαδικτύου. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα προφανώς. Και το ξέρουν αυτό οι επιχειρηματίες. Γιατί δεν έχουν site και e-shop, οι περισσότεροι ούτε καν site και e-shop, γιατί δεν έχουν. Γιατί πιθανότατα κάποια στιγμή ρωτήσανε και μάθανε ότι κοστίζει χιλιάδες ευρώ το να αποκτήσει site και e-shop. Αλλά ακόμα και αν αποκτήσεις ένα τέλειο site και ένα τέλειο e-shop, το καλύτερο του κόσμου να αποκτήσεις, θα σου κάνει 0-0 αν δεν πληρώσεις αρκετά χρήματα σε διαφήμιση. Και όλα αυτά τέλος πάντων και η έλλειψη τεχνογνωσίας που υπάρχει, κάνει το μέσο επιχειρηματία, ενώ ξέρει ότι το ίντερνετ είναι κάτι καλό, γενικά και αόριστα, να μην κάνει το βήμα να μην πηγαίνει στο ίντερνετ καθόλου. Τώρα, τι κάνουμε εμείς? Τι του δίνει η επιχείρησή μας? Η επιχείρησή μας του δίνει, έχει τα πάντα, όλων των ειδών εργαλεία που μπορεί να χρειαστεί μια επιχείρηση. Η βασική ανάγκη που έχουν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις είναι το να έχει site και shop. Φαντάζομαι ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, κάποιες επιχειρήσεις θέλουν mobile app, αλλά οι περισσότεροι, σχεδόν όλες, θέλουν site και shop, αν δεν έχουν. Τα εργαλεία, όλα τα εργαλεία αυτά, είναι 3-5 φορές οικονομικότερα, τουλάχιστον, για να μην πω μεγαλύτερο ποσοστό, από τις τιμές αγοράς. Δηλαδή,
εμείς θα προτείνουμε κάτι στις επιχειρήσεις που αν ρωτήσουν αλλού θα το βρίσκουν 5 φορές ακριβότερα. Το οποίο επιχειρηματικά είναι ένα γιγάντιο πλεονέκτημα αυτό, έτσι. Να είσαι τόσο οικονομικό τώρα σχέση με τον ανταγωνισμό. Να κάνουμε ένα παράδειγμα για το site και το shop που το ξέρουμε όλοι. Για τα πολύπλοκα εργαλεία δεν θα τα αναλύσω τώρα. Το email marketing, ξέρω εγώ κτλ. Δεν θα τα αναλύσουμε. Να μιλήσουμε για το site και το e-shop που οι περισσότεροι το καταλαβαίνουμε. Site και e-shop μέσω της πλατφόρμας φτιάχνει επιχείρηση με μόλις 150 ευρώ, 160 δολάρια. Το οποίο είναι μια απίστευτη τιμή. Με αυτά τα 150 ευρώ επιχειρηματίας παίρνει site, παίρνει e-shop, αλλά παίρνει και προβολή στα μέλη. Οπότε ουσιαστικά τι αποκτάει, εκτός από site και e-shop, αποκτάει προβολή στην πλατφόρμα και άρα πρόσβαση σε ποιοτικό στοχευμένο πελατολόγιο που πληρώνει χρήματα για να τον δει και να τον επισκεφτεί και να τον καλωσορίζει και το καθεξής. Σε αυτά τα εργαλεία η προμήθεια, πάλι το συνολικό payout κυμαίνεται ανάμεσα στο 80 και στο 90%. Ανάλογα, υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία και δεν θα τα αναλύσω τώρα. Η άμεση προμήθεια ανάλογα με το εργαλείο είναι από 25% έως 80%. Τα υπόλοιπα χρήματα πηγαίνουν μέσω του τρίτου τρόπου πληρωμής. Θα κάνω μόνο ένα παράδειγμα για να δούμε την προοπτική κερδοφορίας. Είπαμε ότι το site και το e-shop κοστίζει 160 δολάρια. Αυτός που θα συστήσει site και e-shop, που θα συστήσει αυτό το πακέτο των 160 δολαρίων, κερδίζει άμεση προμήθεια 130 δολαρίων. Και μιλάμε για affiliate marketing, αλλά αυτό, ειδικά αυτό είναι κάτι που κάποιος μπορεί να το κάνει με τον πιο παραδοσιακό απλό τρόπο που υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που από όλο αυτό το πρόγραμμα που εξηγώ εγώ σήμερα, έτσι πολύπλοκα κτλ., έχουν πάρει μόνο αυτό και πάνε και συστήνουν 3 επιχειρήσεις τη βδομάδα. Και βγάζουν με αυτόν τον τρόπο 350 ευρώ τη βδομάδα. Και πώς τη συστήνουν, είτε στέλνουν κάποιο βίντεο, γιατί έχουμε site, βίντεο, τα πάντα έχουμε έτοιμα, είτε μπορούν να πάνε απλά στον επιχειρηματία με ένα ταμπλετάκι, να του πούνε site και εσύ με 160 δολάρια, τα χάνει ο επιχειρηματίας. Και αυτή και ο επιχειρηματίας πληρώνει με PayPal την εταιρεία 160 δολάρια, το support τον αναλαμβάνει η εταιρεία, τον εξυγχρονισμό των εργαλείων, τα πάντα η εταιρεία τα κάνει, το support τα πάντα. Και αυτός που κάνει τη σύσταση μπαίνουν τη στιγμή που πληρώνει ο άλλος με την κάρτα του, την εταιρεία, η εταιρεία βάζει στο δικό μας ηλεκτρονικό πορτοφόλι 130 δολάρια. Όλα αυτά μπορείτε να τα ερευνήσετε, να τα δείτε κτλ. Φαίνονται πολύ καλά για να αληθινά. Είναι ακριβώς έτσι, χωρίς κανένα αστερίσκο, δεν υπάρχει κανένα απαιτούμενο όριο που πρέπει να συστήσει κάποιος. Αύριο συστήνει κάποιος 3 επιχειρήσεις, συστήνει μία επιχείρηση, παίρνει 130 δολάρια, 10 επιχειρήσεις, 1.300 και ούτω καθεξής. Η διαφορά τώρα από την προμήθεια που παίρνουμε εμείς μέχρι το 80-90%, γιατί υπάρχουν και εργαλεία που δίνουν λιγότερη προμήθεια, 25% κτλ., πηγαίνει πάλι μέσω του τρίτου τρόπου πληρωμής. Και πάμε τώρα να δούμε τον τρίτο τρόπο πληρωμής, που όπως είπα, κατά τη γνώμη μου και θα συμφωνήσει τέλος πάντων, είναι η πραγματικά τεράστια ευκαιρία. Και πάμε πάλι στο παράδειγμα με τον μπιστέκι και τις πατάτες. Πάμε δηλαδή πάλι στο παράδειγμα του franchise. Είπαμε το franchise τι είναι. Υπάρχει η μαμά εταιρεία, η οποία δίνει τα δικαιώματα μεταπόλησης, δίνει τις αντιπροσωπείες, όπως θέλετε πείτε το, σε κάποιους άλλους. Αυτή, πέρα από το αρχικό ποσό που κερδίζει, κάθε φορά που αυτοί κάνουν τζίρο, η μαμά εταιρεία κερδίζει ένα μικρό ποσό του τζίρου. Και έτσι αυτές οι εταιρείες έχουν καταλήξει να κοστίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ανοίξει δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες υποκαταστήματα. Έτσι, έχει δώσει χιλιάδες αντιπροσωπείες. Κερδίζει ένα μικρό ποσοστό του τζίρου που κάνει το κάθε κατάστημα που υπάρχει σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος του κόσμου. Τι κάνουμε εμείς. Είπαμε πριν ότι φανταστείτε ότι πάμε εμείς, παίρνουμε μπιφτέκι με πατάτες και αποκτούμε δικαιώματα μεταπόλησης τελείως δωρεάν. Ότι απλά γινόμαστε καταναλωτές του εργαλείου, δηλαδή απλά αποκτούμε την εκδοτική κάρτα και έχουμε το δικαίωμα να τη μεταπολίσουμε. Η επιχείρησή μας μπορεί να τη μεταπολίσει ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, το οποίο είναι φοβερό αυτό. Φανταστείτε το εξής. Φανταστείτε να μπαίναμε σε ένα McDonald's και εκτός να παίρναμε πάλι, να αγοράζαμε τα προϊόντα του τέλος πάντων, και εκτός από το δικαίωμα να ανοίξουμε δικό μας McDonald's, προσέξτε, να είχαμε και το δικαίωμα να δώσουμε εμείς τα δικαιώματα μεταπόλησης σε άλλους, να ανοίξουν αυτοί άλλα McDonald's και για τον τζίρο που κάνουμε να κερδίζουμε εμείς χρήματα. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που λέμε με τα McDonald's, έτσι είναι τυχαίο το παράδειγμα, θα μπορούσα να πω οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Αλλά φανταστείτε, αν εμείς οι απλοί καταναλωτές της υπηρεσίας, εκτός από το δικαίωμα να μεταπουλάμε,
είχαμε το δικαίωμα να δίνουμε στους άλλους τις άδειες μεταπόλησης. Να δίνουμε στους δικούς μας πελάτες τη δυνατότητα να ανοίγουν αυτή τη δικιά τους affiliate marketing επιχείρηση και από το τζίρο που θα κάνουν εκείνοι, εμείς θα κερδίζουμε ένα ποσοστό. Αυτό θα ήταν φοβερά καλό και είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Εμείς σε αυτούς που αγοράζουν από εμάς οποιαδήποτε υπηρεσία, τους δίνουμε, μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να την μεταπολίσουν. Να κερδίζουν αυτοί χρήματα ακριβώς με τους ίδιους όρους που κερδίζουμε εμείς, αλλά εμείς να κερδίζουμε κι εμείς ένα μικρό ποσοστό του τζίρου που δημιουργούν εκείνοι. Αυτός είναι ο τρίτος τρόπος πληρωμής. Συνοψίζοντας, και θα κάνω παραδείγματα και οικονομικά μετά για να καταλάβουμε τι εννοούμε, κερδίζουμε χρήματα με τρεις τρόπους. Είτε συστήνοντας την εκπτωτική κάρτα, δεν λέω πουλάμε γιατί δεν πουλάμε εμείς, πουλάει η εταιρεία. Εμείς προωθούμε κάποια links, είτε τέλος πάντων προτείνουμε προφορικά, αλλά την πώληση την κάνει η εταιρεία. Την τιμολόγηση την κάνει η εταιρεία, όλα τα κάνει η εταιρεία. Οπότε εμείς συστήνουμε την εκπτωτική κάρτα και κερδίζουμε χρήματα έτσι, είτε συστήνουμε ηλεκτρονικά εργαλεία επιχειρήσεις και κερδίζουμε χρήματα έτσι, τα χρήματα που είπαμε, είτε συστήνουμε την επιχειρηματική ιδέα, ακριβώς αυτό που κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Και βοηθάμε ίσως και τους ανθρώπους να πετύχουν, να δημιουργήσουν κέρδος εκείνοι. Γιατί τους βοηθάμε? Γιατί έτσι και εμείς θα κερδίσουμε κάποια χρήματα. Και αν είδατε το βιντεάκι που υπήρχε όταν συμπληρώσατε τα στοιχεία σας με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν τη μεγάλη καλοσύνη να πούν όλα αυτά τα καλά λόγια, εγώ δεν τους έχω βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε φίλοι τώρα. Αλλά δεν ξεκίνησα να τους βοηθάω όταν δεν τους ήξερα, επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Ξεκίνησα να τους βοηθάω γιατί το μοντέλο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Σε πληρώνει να είσαι καλός εντός εισαγωγικών. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο έχουμε εμείς μια επιχείρηση και κερδίζουμε χρήματα από τον τζίρο που κάνουμε εμείς, όπως συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις του κόσμου, αλλά κερδίζουμε και από τον τζίρο που δημιουργούμε έμεσα. Κερδίζουμε και από τον τζίρο που δημιουργείται σε βάθος συστάσεων, τέλος πάντων. Κερδίζουμε χρήματα από τζίρο που δεν έχουμε κάνει εμείς. Οπότε, πάμε λίγο να δούμε το κόστος, δηλαδή πόσο κοστίζει σε κάποιον να ξεκινήσει, και πάμε να κάνουμε κάποια οικονομικά παραδείγματα. Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει με τα πάντα, αν θέλει δηλαδή να έχει δικαιώματα μεταπόλησης και στην εκπτωτική κάρτα και στο site και στο e-shop και σε όλα τα άλλα τα πολύπλοκα εργαλεία που δεν έχω αναλύσει τώρα, που αυτό είναι πρόημο για τους περισσότερους, αν δεν έχετε γνώσεις υπολογιστών, το συνολικό κόστος είναι γύρω στα κάτι λιγότερο από 600 ευρώ. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που προτείνω. Αυτό που προτείνω είναι να ξεκινήσει κάποιος με το εκπτωτικό club, γιατί εκτός είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι και το θέλουν όλοι, είναι όλοι υποψήφοι άνθρωποι πελάτες μας, και ταυτόχρονα με τα 336 δολάρια έχουμε και δικαίωμα να πουλάμε το site και το shop. Οπότε με το δεύτερο πακέτο, που είναι αυτό που προτείνω σε κάποιον που δεν είναι τελείως έτοιμος να ξεκινήσει full, έχουμε και το δικαίωμα να συστήνουμε σε επιχειρήσεις site και shop και να κερδίζουμε αυτά τα 130 από τα 160 δολάρια που δίνουν. Οπότε, πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα τι αν κάνουμε εμείς, τι εισόδημα δημιουργούμε. Καταρχήν, πρώτο παράδειγμα. Τέσσερα παραδείγματάκια έχω λέει όλα. Πρώτο παράδειγμα. Η επιχείρησή μας κάνει τρεις πωλήσεις. Ή εμείς κάνουμε τρεις συστάσεις. Μπορεί αυτή να είναι άνθρωποι που βρήκαμε μέσω ίντερνετ σε άλλες χώρες, ή μπορεί να είναι ο ξάδερφός μας ή ο αδερφός, ξέρω, ότι είναι τρεις, έτσι. Και αυτοί οι τρεις είναι απλοί καταναλωτές. Δεν το βλέπουν επαγγελματικά, δεν κάνουν συστάσεις, δεν κάνουν τίποτα. Εκεί το ετήσιο εισόδημά μας είναι 336 δολάρια. Γιατί έχω βάλει αυτό το παράδειγμα, για το τρεις είναι τίποτα, είναι κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος μέσα σε δύο μέρες, ας πούμε, πέντε μέρες, μια εβδομάδα. Γιατί με τρεις απλά βγαίνει το κόστος που έχουμε δώσει. Απλά συστήνοντας τρεις, έχουμε μια επιχείρηση η οποία δεν θα μας βάλει μέσα. Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που δώσαμε. Ουσιαστικά έχουμε την κάρτα, το προϊόν, τελείως δωρεάν. Απλά συστήνοντας τρεις. Φοβερή ασφάλεια αυτό για οποιον γενικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη επιχείρηση με την οποία κάποιος κάνοντας τρεις πωλήσεις, ό,τι αν πουλάει, να βγάζει ετήσια έξοδα. Έτσι. Και δημιουργεί αυτό και τεράστια διατηρησιμότητα μετά. Γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί πρακτικά να κάνει οποιοδήποτε και που θέλει να κάνει οποιοδήποτε. Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο παραδειγματάκι. Υποθέτουμε ότι εμείς κάνουμε 20 συστάσεις. Συστάσεις, πωλήσεις, δεν είναι πωλήσεις, σύσταση είναι.
Υποθέτουμε λοιπόν ότι εμείς κάνουμε 20 στάσεις. Κάποιοι μπορεί να είναι στο εκπτωτικό κλαμπ, κάποιοι μπορεί να έχουν πάρει κάποια εργαλεία για επιχειρήσει, οι περισσότεροι θα είναι στο εκπτωτικό κλαμπ. Τώρα από αυτούς, υποθέτουμε ότι οι περισσότεροι δεν θέλουν να αποκτήσουν εισόδημα, ότι είναι ικανοποιημένοι με τα χρήματα που κερδίζουν και μόνο 3-4 από αυτούς, από τους 20, θέλουν και εκείνοι να δημιουργήσουν εισόδημα συστήνοντας άλλους. Εκεί υποθέτουμε λοιπόν ότι εμείς έχουμε κάνει 20 στάσεις και συνολικά έχει δημιουργηθεί μια ομάδα 100 ατόμων. Δηλαδή 3-4 άνθρωποι κάναν και αυτοί από 20 στάσεις και δημιουργήθηκε συνολικά 80 άτομα που δεν προκύψαν από εμάς και 20 που προκύψαν από εμάς, συνολικά 100. Το μηνύο εισόδημα εκεί, και αυτό είναι κατά προσέγγιση και κατά μέσο όρο για κάποιον που, δίνει όλα, που χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες κέρδους, που, έχει όλα τα εργαλεία, που χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία, δημιουργεί ένα ετήσιο εισόδημα 10.000 δολαρίων, ένα μηνύο εισόδημα 800-900 δολαρίων το μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 8 ώρο για τόσα χρήματα, ή για λίγο περισσότερο ή για λίγο λιγότερα. Μια τέτοια ομάδα, αν ξεκινήσουμε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει κάποιος να έχει στόχο, αν δουλεύει part-time, έτσι, όχι αν δουλεύει full-time, αν δουλεύει part-time, να το δημιουργήσει μέσα σε ένα τρίμηνο. Να δημιουργηθεί μια ομάδα προσωπική του 20 ατόμων και κάποιοι από αυτούς, 3-4, ίσως και περισσότεροι τώρα, όπως είναι η κατάσταση, να θέλουν να το κάνουν επαγγελματικά και να κάνουν συστάσεις και εκείνοι για να δημιουργήσουν εισόδημα, ή κάποιοι θα βάλουν 3 για να πάρουν πίσω τα 436 δολάρια που δώσανε κ.ο.κ. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα τρίμηνο. Και μπορώ να σας βοηθήσω να το κάνετε μέσα σε ένα τρίμηνο. Και ο λόγος που θα σας βοηθήσω πάλι δεν είναι ότι είμαι καλός, ότι με αυτόν τον τρόπο προφανώς κερδίζω και εγώ, γιατί από όλο αυτό το τζίρο θα κερδίζω και εγώ κάτι. Πάμε τώρα στο τρίτο παράδειγμα. Στο τρίτο παράδειγμα, υποθέτουμε ότι εμείς κάνουμε 50 συστάσεις. Και από αυτούς 3, 4, 5 κάνουν ό,τι και εμείς και δημιουργείται μια ομάδα 300 ατόμων. Δηλαδή 50 συστήσαμε εμείς και αυτοί συνολικά συστήσαν άλλους 250. Στατιστικά κάπως έτσι πηγαίνει, τέλος πάντων, και αυτό βάζω αυτά τα παραδείγματα. Τώρα, καταρχάς να πω κάτι. 50 συστάσεις δεν ξέρω ότι θεωρείτε πολλές ή λίγες, αλλά να σας πω τη δικιά μου εμπειρία. Στο κατάστημα που είχα πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να το δημιουργήσω, που πληρώναμε ενίκιο 1000 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ, και είχαμε εκεί πάλι και τα λοιπά, με 50 πελάτες κλείναμε. Είναι απλό. Πολύ λίγες επιχειρήσεις με 50 πελάτες το μήνα αντέχουν να επιβιώσουν. Όχι λεφτά δεν βγάζουν, χρεοκοπούν με συνοπτικές διαδικασίες. Εδώ πέρα τι γίνεται, 50 προσωπικές εμείς και αυτοί κάνουν εκείνη δουλειά, γιατί έχουν κάποιοι από αυτούς θέλουν και εκείνη εισόδημα, όπως εμείς. Δημιουργείται μια ομάδα 300 ατόμων έμεσα. Το μηνύο εισόδημα είναι 2.500 με 4.000 δολάρια. Και το ετήσιο εισόδημα, δηλαδή τη χρονιά, βγαίνει κατά μέσο όρο πάλι γύρω στις 40.000 δολάρια. Κατά μέσο όρο βγαίνει αυτό το εισόδημα. Τώρα δεν ξέρω αυτό το εισόδημα πώς σας φαίνεται. Τις πολύ καλές εποχές της δουλειάς μου, δουλεύοντας πάρα πολλές ώρες και εγώ και η σύζυγός μου, αραβωνιαστικά μου τότε, βλέπαμε αυτά τα χρήματα. Με τεράστιο ρίσκο, με πάρα πολλά χρήματα που είχαμε επενδύσει και το καθεξής. Σίγουρα θα υπάρχουν και υπάλληλοι. Είμαστε τόσα άτομα εδώ μέσα. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα τα κερδίζουν με υπαλληλική σχέση εργασίας. Φαντάζομαι ότι και εκεί πέρα οι ώρες που θα δουλεύουμε θα είναι πάρα πολλές για να δημιουργηθεί το εισόδημα. Και σίγουρα πάρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και δεν κερδίζουν τόσα χρήματα, κερδίζουν λιγότερα. Αυτό είναι κάτι που, αν ξεκινήσουμε, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να έχουμε στόχο και μπορούμε να βγάλουμε συγκεκριμένα βήματα το πώς θα το πετύχουμε αυτό. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσα σε ένα εξάμηνο. Δηλαδή, μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πρέπει να έχουμε κάνει μια ομάδα 300 ατόμων. Αλλιώς δεν έχουμε κάνει σωστά ή δεν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Πάλι για part-time δουλεύω, μιλάω. Τώρα, πάμε στο τέταρτο και τελευταίο παράδειγμα που θα κάνω. Να κάνει κάποιος 100 προσωπικές συστάσεις και αυτή η ομάδα να γίνει 1000 άτομα. Σε αυτή την περίπτωση το εισόδημα είναι 7 με 10.000 το μήνα. Είναι πάρα πολύ καλά χρήματα αυτά. Και είναι ετήσιο εισόδημα που κατά προσέγγιση φτάνει τις 100.000 δολάρια το χρόνο. Εδώ τώρα δεν θα δώσω χρονικό περιορισμό, γιατί από την εμπειρία που έχω, οι περισσότεροι άνθρωποι που φτάνουν τα 100 ή 400 άτομα κόβουν. Οπότε δεν θα δώσω χρονικό περιορισμό, πώς το λένε, χρονικό περιορισμό. Ένα θα πω, μακάρι να είστε από τους ανθρώπους που θέλετε να το πάτε στα 1000 και στα 2000 άτομα. Εμένα στην ομάδα μου έχω συστήσει εγώ προσωπικά 2-3 ανθρώπους
οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 1000 άτομα. Δηλαδή από το βιντεάκι, ο τύπος στη σκηνή που βλέπατε πάνω και ο άλλος σοβαρός με το ρολόι πίσω. Τέλος πάντων, είναι 2-3 οι οποίοι δεν σταματήσαν και συνεχίσανε. Είναι άλλοι που είναι ευχαριστημένοι με λιγότερα χρήματα. Δεν το κρίνω, αλλά αν είστε από τους ανθρώπους που ελπίζουν να είναι κάποιος με τόσο κόσμο εδώ πέρα, που θέλετε να το πάμε πάρα πολύ μακριά και φαντάζεσαι αυτήν την ιδέα να πηγαίνει σε όλο τον κόσμο και να έχετε ανθρώπους που κερδίζουν χρήματα στην ομάδα σας από διαφορετικές χώρες κτλ. Είστε ο άνθρωπός μου και είμαι ο άνθρωπός σας, τέλος πάντων, θα με ευχαριστήσει πάρα πολύ αυτό. Παρόλο αυτό, θέλετε, κάνετε. Τώρα, τελικά αυτό που στην ομάδα αυτή, όταν λέμε ας πούμε τα 100 άτομα, τα 1000 άτομα κτλ., τι είναι? Ο βασικός πυρήνας είναι άνθρωποι που συμμετέχουν για να αγοράζουν εκπτώσεις. Δηλαδή είναι απλά νοικοκυριά που θέλουν να αγοράζουν εκπτώσεις. Άλλοι είναι επιχειρήσεις που θέλουν κάποια εργαλεία για το internet marketing. Πάρα πολλοί από αυτούς θα το δουν επαγγελματικά, αλλά όχι πολύ σοβαρά επαγγελματικά. Είτε λόγω φιλοδοξίας, είτε λόγω προτεραιοτήτων και ούτω καθεξής. Αλλά θα κερδίσουν ένα part-time συμπληρωματικό εισόδημα. Δηλαδή κάποιος μπορεί απλά να συστήνει μία επιχείρηση τη βδομάδα και να κερδίζει 300-400 ευρώ το μήνα. Μια χαρά είναι και αυτό. Πολλοί τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν. Και όπως είπε, υπάρχουν και άνθρωποι που θα το δουν αυτό σαν έναν τρόπο να κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν από αυτό το μοντέλο τι θα πάρουν. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμένα είναι συμφέρον να σας βοηθήσω και θα σας βοηθήσω να προχωρήσετε. Όπως είπα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα Σπάργανα. Έχουμε μια γιγάντια ευκαιρία, ίσως τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή μας, σε μια τόσο φοβερή ιδέα που ξεκινάει τώρα, εμείς να πρωτοστατήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χώρες τις οποίες υπάρχει αυτό το κλαμπ, υπάρχει αυτή η εταιρεία, έχει δίκτυο που μεγαλώνει αυτή η εταιρεία, είναι πολύ λίγες, είναι κάτω από 20 χώρες. Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε αυτό το μοντέλο σε όλο τον κόσμο. 4 χρόνια πριν δεν θα υπήρχε κανένας που θα μπορούσε να φανταστεί ότι εγώ θα πετύχαινα σε κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα πετύχαινα σε κάτι τέτοιο. Ήταν τελείως έξω από την προσωπικότητά μου. Εγώ σε γενικές γραμμές δεν είμαι καθόλου κοινωνικός. Όχι αντικοινωνικός, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δεν πιάνει κουβέντα με άλλους. Στην επιχείρηση μου έκανα τα πάντα, μόνο πωλήσεις δεν έκανα. Δεν θα φανταζόταν κανένας ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Αλλά τέλος πάντων το έκανα. Υπάρχει μια φράση που λέει: δεν χρειάζεται να είσαι σπουδαίος για να ξεκινήσεις, γιατί στην αρχή μου είναι εντελώς ακατάλληλος, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσεις για να γίνεις σπουδαίος. Αν είστε άνθρωποι φιλόδοξοι, που βλέπετε κάτι, που βλέπετε πράγματα που θέλετε να πάρετε από εδώ, είναι πολύ ευχάριστο το ότι είστε εδώ σήμερα και που βλέπετε αυτή την ιδέα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Κάτω από την οθόνη εμφανίζεται ένα link. Κάνετε κλικ σε αυτό το link. Κάνοντας κλικ σε αυτό το link, εμφανίζεται μια τέτοια σελίδα. Είναι στα αγγλικά, μην σας ανησυχεί, αυτό δεν έχει σημασία. Εκεί υπάρχει μια φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε. Συμπληρώνοντάς τη, τι γίνεται? Δημιουργείται για σας ένα τελείως δωρεάν προσωρινό ηλεκτρονικό γραφείο, back office, μέσα από το οποίο μπορείτε να ερευνήσετε μόνοι σας τα πάντα από μέσα. Η εικόνα που θα δείτε είναι κάπως έτσι, αυτή κάπως έτσι τέλος πάντων. Μπορείτε να το γυρίσετε και στα ελληνικά, να τα βλέπετε στα ελληνικά. Μέσα από εκεί μπορείτε να δείτε, να διαβάσετε πληροφορίες για την εταιρεία, για το διευθυντή της, πώς ιδρύθηκε κτλ. Πάνω δεξιά μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το προϊόν, για το payplan, για τους τρόπους πληρωμής, όλα αυτά που σας είπα εγώ τώρα, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Αν θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε ακριβώς τους τρόπους πληρωμής, πώς λειτουργεί το σύστημα marketing, το ρυθμό ανάπτυξης εταιρείας και ούτω καθεξής. Μπορείτε τέλος πάντων να κάνετε διδική έρευνα, μην πάρετε τίποτα από αυτά που λέω εγώ σε δεδομένο. Ερευνήστε τα, δείτε τα, είναι ακριβώς έτσι όπως σας τα είπα τέλος πάντων. Αν από την έρευνα που θα κάνετε, μετά έχετε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να αποφασίσετε να ξεκινήσετε. Για να γίνει αυτό, πάνω δεξιά πατάτε εκεί που λέει Join Now, συμπληρώνετε ένα username, βάζετε ένα password τέλος πάντων και προχωράτε, συμπληρώνετε credit card που λέει. Αυτό είναι πιστωτική, αλλά μπορεί να είναι πιστωτική ή χρεωστική. Αρκεί να είναι Visa ή Mastercard, δεν έχει σημασία. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι credit card δεν είναι μόνο την πιστωτική τέλος πάντων. Οπότε το συμπληρώνετε και ξεκινάτε. Η άλλη επιλογή είναι να έχετε απορίες, που είναι πολύ λογικό αυτό, να μην σας καλύψουν. Δηλαδή, η πληροφορία εκεί είναι, απλώς μπορεί να μην έχετε
να μην τη βρείτε τέλος πάντων, και να έχετε απορίες ή να θέλετε να μιλήσουμε προσωπικά, να λύσουμε αυτές τις απορίες. Μπορεί αυτό να γίνει είτε στο email που σας έχω στείλει, είτε σε email που θα σας στείλω. Μπορείτε να μου ζητήσετε να επικοινωνήσουμε, μπορείτε να με κάνετε άτσι στο Skype. Απλώς πήγε, κανονικά θα άνοιγα το μικρόφωνο τώρα για ερωτήσεις ή θα μπορούσατε να γράψετε ερωτήσεις. Αν θέλετε, γράψτε. Αλλά το καλύτερο είναι να συμπληρώσω τη φόρμα και να μιλήσουμε από αύριο, γιατί τέλος πάντων πάρει περισσότερη ώρα από ό,τι περίμενα θα πάρει. Λοιπόν, οπότε κλείνω το δωμάτιο. Κάνετε κλικ στο κουμπί συνέχεια, στο link που πόσταρα. Και καλή απόφαση τέλος πάντων. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Γεια χαρά.